θα πάμε τώρα, καθώ κάθε άλλο παρατυχία φαίνεται να ήταν η φωτογράφηση τη Νορβηγίδα δικητού τη Ουνφικύπ στο αρχηγείο των λεγόμενων τουρκοκυπριακών δυνάμεων ασφαλεία. Πάμε θούσα σύνταξη, πάμε στο Γιώργο Τάτι. Έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι Πέτρα. Η φωτογράφηση τη Νορβηγίδα σίγουρα δεν ήταν τυχαία, καθώ σύμφωνα με καλά πληροφορημένε πηγέ με γνώση του αντικειμένου, σχετίζεται με πιέσει για τον στρατιωτικό μηχανισμό συνεργασία που επιδιώκουν να δρομολογήσουν ανεπιτυχώ μέχρι τώρα τα Ηνωμένα Έθνη. Όπω μαθαίνουμε, πίσω από αυτή τη φωτογράφηση υπάρχει ένα ολόκληρο παρασκήνιο το οποίο αποσκοπεί στο να ασκήσει πίεση και να φτιάξει κλίμα αποδοχή, δημιουργώντα μια εικόνα όπου οι λεγόμενε τουρκοκυπριακέ δυνάμει είναι μέρο τη εξίσωση. Δεν είναι εξάλλου τυχαία η επιλογή του χώρου και οι επίσημε στρατιωτικέ ενδυμασίε. Σιγά σιγά λοιπόν επιδιώκουν να θέσουν θέμα τουρκοκυπριακών δυνάμεων για να υπάρχει εξίσωση με την εθνική φρουρά, καθώ θέση τη Κυπριακή Δημοκρατία είναι πω δεν είναι δυνατόν να συνομιλήσει με κανένα λεγόμενο τουρκοκυπριακό στρατό ω μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Η θέση που προτάσ Υπάρχει κατοχή, η κατάπαυση του πυρό και για οποιαδήποτε ζητήματα έχουν να κάνουν με την κατάπαυση του πυρό και τη γραμμή αντιπαράταξη, υπάρχει η UNFIGIP η οποία μιλά με τον τουρκικό κατοχικό στρατό, αφού ο κατοχικό στρατό δεν θέλει να μιλά με την εθνική φρουρά τη δημοκρατία. Μάλιστα. Γνωρίζει Γιώργο ποιοι ασκούν αυτέ τι πιέσει. Για άλλη μια φορά, Πέτρα, κυρίω οι Βρετανοί οι οποίοι πιέζουν για αυτό το επαναπροσεγγιστικό μέτρο. Τη δημιουργία δηλαδή ενό αποτελεσματικού μηχανισμού για απευθεία στρατιωτικέ επαφέ μεταξύ των πλευρών, στη βάση σχετική πρόνοια που περιλαμβάνει στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία για την UNFICIP από το 2020. Σε επικοινωνία μα με κυβερνητικέ πηγέ, μα αναφέρθηκε πω η δική του ανάγνωση δεν συσχετίζεται με τον περιστατικό με τον μηχανισμό στρατιωτικών επαφών, ενώ δεν θέλησαν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίε για το στάδιο που βρίσκονται επαφέ. Μόνο ότι υπάρχει στασιμότητα. Ήδη πάντω το περιστατικό θεωρείται για την κυβέρνηση λήξαν, Πέτρα. Και αυτό λήξαν. Σα ευχαριστώ, Γιώργο Τάτη.